Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Μετά από μια διακοπή περίπου 15 ημερών λόγω μιας ενοχλητικής ιώσεως, επανέρχομαι στην 78η κατά σειρά εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας, την οποία παρακολουθείτε κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα από το Blue Sky, χάρης την χορηγία, την ευγενική χορηγία του οποίου είναι δυνατή αυτή η μεταλαμπάδευση μέσω των τηλεοπτικών διάβλων, των ιδεών, των γνωμών, των αναλύσεων που αφορούν την ιστορία, την γεωγραφία, την γεωπολιτική, την γεωστρατηγική. Πολλοί από εσάς ανησυχήσατε. Όντως, το να έχεις να παρουσιάσεις μια κοιλιά μικρή έστω εντός του Νοεμβρίου θα μπορούσε να προκαλέσει ανησυχία. Αλλά κάθε μπορεί το για καλό λέμε. Διότι όπως γνωρίζετε, ζούμε σε μια χώρα όπου τα ιστορικά γεγονότα συνεχίζουν να είναι ως υπαρόντα. Και αναφέρομαι σε ιστορικά γεγονότα διότι ζούμε ιστορικές περιόδους. Είμαστε σε μια εποχή κατά την οποία πραγματικώς οι άνεμοι των αλλαγών, σαρωτικών αλλαγών, ήδη έχουν πνεύσει από το 2010 και μετά. 7 χρόνια, όπως τα λένε οι Αγγλοσάξονες, τα 20s, ενώ εμείς που δεν ακολουθούμε αυτή την τακτική, αναφερόμαστε στην δεκαετία του 20, δηλαδή από αυτή που αρχίζει το 2011 και περατώνεται το 2020. Σε αυτή λοιπόν την τρέχουσα δεκαετία έχουμε να δούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Δυστυχώς τα περισσότερα δεν θα είναι ευχάριστα. Και ξεκινάω, καταρχήν πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και τις φίλες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και ιδιαιτέρως στο εξωτερικό, από την Ομογένεια. Πολλούς θερμούς ελληνικούς χαιρετισμούς στους ομογενείς μας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπου υπάρχει ελληνικός πληθυσμός, όπου παρακολουθούν έχοντας τη σημαία μέσα στην ψυχή τους κλειδωμένη όλοι εκείνοι που περιμένουν να ακούσουν κάτι καλό για το μέλλον της πατρίδος. Βέβαια, η εκπομπή δεν είναι εκπομπή προβλέψεων. Είναι μια εκπομπή η οποία παρουσιάζει αναλύσεις και τάσεις. Και για να συνδέσουμε την προηγούμενη φορά με την προηγούμενη εκπομπή με την παρούσα, είχαμε αναφερθεί στο πώς προετοιμαστήκαμε για την 28η Οκτωβρίου του 1940, τι κινήσεις έκανε τότε το καθεστώς του Ιωάννου Μεταξά. Εστιάσαμε στην προετοιμασία, γιατί ακριβώς αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε σε αυτή την ιστορική περίοδο την οποία διανύουμε πόσο απείρως περισσότερο αναγκαία είναι η προετοιμασία εν ώψη αυτών των νέων δυναμικών αλλαγών που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στην ευρυτέρα περιοχή της Μέσης Ανατολής. Χθες, προετοιμασία λοιπόν, κυβερνάν εστί προβλέπειν, προετοιμασία. Και θα αναφερθούμε και στη συνέχεια για τη σχέση της κυβερνήσεως με την πρόβλεψη, της εκάστοτε κυβερνήσεως. Φίλοι και φίλες, εχθές ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο Ταγίπ Ερντογάν, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαδίμιρο Πούτιν, στο Σότσι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι στο πλαίσιο του πιο σημαντικού μεταξύ τους γεωστρατηγικού διαλόγου ήταν παρόν ο αρχηγός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ο στρατηγός Χουλουσί Ακάρ. Έτσι για να διαλυθούν κάποιες προσδοκίες που είχαν ορισμένοι, όχι στην Ελλάδα, όχι. Εδώ περισσότερο λιγότερο έχουμε καταλάβει τι ακριβώς ρόλο επιτελούν οι Ρώσοι, τι κάνουν οι Τούρκοι και πώς τους αντιμετωπίζουν οι άλλοι γεωπολιτικοί του και γεωστρατηγικοί τους αντίπαλοι. Στο εξωτερικό ήδη διαμορφώνεται και ενδυναμώνεται όλο και περισσότερο μία βεβαιότητα η οποία πλέον δεν είναι αποτέλεσμα κάποιων πληροφοριών. Αντιθέτως θα έλεγα βασίζεται σε στοιχεία, σε δεδομένα, σε γραπτά κείμενα, σε προφορικές δηλώσεις οι οποίες όμως είναι καταγεγραμμένες. Όλα αυτά τα στοιχεία συνηγορούν
προς την επιβεβαίωση αυτού που έχουμε υποστηρίξει από την τρέχουσα συχνότητα του Blue Sky τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά και όσοι με έχετε παρακολουθήσει στην αίθουσα ALS, στα μαθήματα που κάνουμε κάθε Δευτέρα γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής, κάθε Δευτέρα 8 με 10. Ελάτε να δούμε πώς προδιαγράφετε το μέλλον, με τι όρους παίζετε το μέλλον. Σας καλώ την ερχομένη Δευτέρα. Ελάτε να ακούσετε. Και 6 με 8 έχουμε ξενοφόντο σε ελληνικά. Αρχαία ιστορία. Πώς το παρελθόν δεν είναι με το παρόν. Πολύ ενδιαφέρουσα νότα. Και να θυμίσω ότι την Πέμπτη, τις δύο Πέμπτες, είστε προσκεκλημένοι μέχρι να τελειώσει ο Νοέμβριος, όχι αυτή που είναι παραμονή του Πολυτεχνείου, αλλά οι δύο μεθεπόμενες, 23η και 30η Νοεμβρίου, κάθε Πέμπτη 6 με 8, ιστορία Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Πώς κλείνει Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όλα σχετίζονται με το παρόν. Συγγνώμη λοιπόν για αυτή τη μικρή παρένθεση. Όσοι λοιπόν με είχατε παρακολουθήσει, θα μπορούσατε πλέον με βεβαιότητα να διαπιστώσετε ότι αυτά τα οποία διαγράφονται στον περίγυρο της Ελλάδος, του ελληνισμού, να συμπεριλάβουμε και την Κύπρο μέσα, δεν είναι κάποιες τυχαίες εξελίξεις. Αποτελούν μία εκπληρωμένη προφητεία, την οποία ανέγραψε ο Πολύς Αχμέντ Νταβούτογλου στο μνημειώδες βιβλίο του «Στρατηγικών βάθος». Και αναφέρομαι σε προφητεία, διότι αυτή εκπληρώθηκε. Ήδη η Τουρκία έχει αναδειχθεί σε μία πάρα πολύ σοβαρή δύναμη στην ευρυτέρα περιοχή της Μέσης Ανατολής, προάγει τον Οθωμανισμό, προάγει επίσης και έναν πανισλαμισμό τουρκικής εμπνεύσεως, όπου το τονίζω, ο στόχος του Ερντογάν, ο οποίος ανήκει στους αδελφούς μουσουλμάνους, μην το ξεχνούν όσοι στην Ελλάδα και στην Κύπρο συνεχίζουν να τον υπερασπίζονται και προσπαθούν να βρουν τρόπους να δικαιολογήσουν την συμπεριφορά, λέγοντας ότι πιέζεται, έχει άλλο εσωτερικό παρακράτος, προσπαθεί, ξέρω εγώ, να αντισταθεί σε κάτι άλλο, σε κάποιες άλλες πιέσεις. Δεν ισχύουν αυτά. Ο Ταγίπ Ερντογάν ήταν αυτό το οποίο βλέπετε και σήμερα. Απλώς το έκρυβε με πολύ μεγάλη προσοχή. Άρα, το όραμά του είναι συγκεκριμένο. Να ανατρέψει το παλαιό. Το παλαιό στο Ισλάμ εκφράζεται μέσω των δυναστειών, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως σε δύο θρόνους. Ο ένας είναι κυρίως έτσι στο Ριάτ και ο δεύτερος στο Αμάν της Ιορδανίας. Για να το επιτύχει αυτό, έπρεπε να έχει την μεγαλύτερα δυνατή συνένεση και να συμμαχήσει ακόμα και με τον διάβολο. Τον Ρώσο διάβολο. Τον Ιρανό διάβολο. Και γιατί όχι, και οποιονδήποτε άλλος ήταν φέρελπις δαίμον, δαίμον από την αρχινική αρχαιοελληνική λέξη, δαΐμον, αυτός δηλαδή που γνωρίζει πάρα πολλά, σχεδόν τα πάντα. Ο δαίμον λοιπόν του Νεοοθωμανισμού είναι ένα δημιούργημα και του νέου, της νέας μορφής πανισλαμισμού υπό την αιγίδα των αδελφών μουσουλμάνων και της προτάσεώς τους, είναι δημιούργημα τόσο του Ερντογάν όσο και του Νταβούτογλου. Σε επίπεδο βέβαια στρατηγικής σχεδιάσεως. Και το αναφέρω διότι όταν για παράδειγμα ακούμε ότι κλείνει η συμφωνία για τους S-400, έχει κλείσει ήδη μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας. Όταν την ίδια ακριβώς περίοδο η Τουρκία ανακοινώνει ότι πέραν των S-400, ένα πάρα πολύ καλό και ικανό, μέχρι αποδείξεως το αντιθέτου, έτσι, δεν είναι combat proven, δηλαδή δεν έχει αποδειχθεί η επιχειρησιακή του ικανότητα σε συνθήκες μάχης, δεν έχει δηλαδή καταρρύψει αεροσκάφος. Όλα τα συστήματα είναι καλά μέχρι να αποδειχθεί η επιχειρησιακή τους αξία. Αυτό έχει δύο επίπεδα αναγνώσεως. Προχωρεί και σε συνεργασία με τον όμιλο Eurosam, με ένα κονσόρτσιο μεγάλο ιταλικό, το οποίο τι θέλει να κάνει, θέλει ουσιαστικά να πάρει και από εκεί τεχνογνωσία για να αναπτύξει ένα δικό του επίσης μικροτέρας εμβελίας αντιαεροπορικό σύστημα, εδάφους αέρος, είναι του τύπου το πρόγραμμα Χισάρ, αν δεν κάνω λάθος, όπου από τους μεν Ρώσους εξασφαλίζει και hardware και σε ένα σημείο software. Το hardware είναι οι πυροβολαρχίες αντιαεροπορικές, το software είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά το μεγαλύτερο goal, θα λέγαμε, επετεύχθη μέσω αυτής της ειδικής συμφωνίας. Και βλέπουμε το παράλογο και το οξύμορον.
από τη μία η Τουρκία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, να συζητά ταυτοχρόνως με δύο γίγαντες της αεροδιαστημικής, σε Ρωσία και σε Ευρωπαϊκή Ένωση, και να παίρνει τα καλύτερα δυνατά τους προϊόντα. Αυτή λοιπόν είναι η νεοοθωμανική, η νέα νεοοθωμανική διπλωματική χειρισμή, η νέα νεοοθωμανική διπλωματική χειρισμή, βάσει των οποίων η Τουρκία θέτει ακόμα περισσότερο τον πύχη πιο ψηλά για εκείνον που στο μέλλον θα θελήσει να την αντιμετωπίσει. Γιατί όλοι όσοι διαπραγματεύονται με τους Τούρκους θεωρούν ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, φίλοι και φίλες, η Τουρκία θα επανακάμψει στη Δύση. Οπότε, κανένα πρόβλημα, business as usual, που λένε και οι Αγγλοσάξονες. Όμως, μένει να δούμε, είναι έτσι? Μήπως αυτό το σενάριο έχει λίγες πιθανότητες υλοποιήσεως? Θα το δούμε. Ουδής προφήτης. Ξεκινάω με έναν χάρτη. Πολύ κόκκινο. Πάρα πολύ κόκκινο πίσω μου. Είναι ο γνωστός χάρτης της Μέσης Ανατολής. Εδώ βλέπετε το Ιράν. Η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ. Ο Λίβανος. Μάλιστα. Μια κίτρινη γραμμή. Και ένα πράσινο βέλος. Τι να σημαίνουν όλα αυτά? Με απλά λόγια. Το Ιράν, η κοιτίδα του σιιτισμού, ήδη έχει βάλει δυνατά το γεωστρατηγικό της πόδι, τον πόδα, στην περιοχή του Ιράκ. Η περιοχή που είναι νοτίως κίτρινης γραμμής είναι η περιοχή η οποία ουσιαστικώς ελέγχεται από τις φιλοϊρανικές δυνάμεις, οι οποίες δυνάμεις είναι αραβικές, αλλά σιίτες το θρήσκευμα, όπως και οι Ιρανοί. Στη συνέχεια, αυτό περνάει στη Συρία, θα δούμε και έναν πιο αναλυτικό χάρτη, και καταλήγει πού? Στο Λίβανο. Μάλιστα, Λίβανος. Θυμάμαι τη δεκαετία, τις περασμένες δεκαετίες, το 70 και 80, λέγαμε έγινε Λίβανος, θέλοντας ακριβώς να δηλώσουμε με τα λόγια την φρικτή κατάσταση που επικρατούσε στη Βηρυτό και στο ολόκληρο τον Λίβανο, ο οποίος είχε ουσιαστικά διαμελιστεί. Είναι η περίοδος που ξεκινάνε οι μήτρες που αργότερα θα οδηγήσουν στη γέννηση της Χεσμπολά, των πολεμιστών του Θεού, όπου είναι ο βασικός ιρανικός στρατιωτικός βραχίωνας στην παράκτια περιοχή της Μεσογείου. Ξέρετε, ο γεωστρατηγικός στόχος του Ιράν είναι να φύγει από τον Περσικό κόλπο, από εκεί που να το δείτε καλύτερα, όπου υπάρχει το Μπαχρέιν, τα Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτή είναι η θύλακες, η σιητική, που βλέπετε όπως και νοτίως κάτω, εδώ εις που φαίνεται, που είναι της Ιεμένης. Και να επεκταθεί, εδώ είναι το Κουβέιτ, όπου σήμερα βρίσκεται ο Ερντογάν, και να επεκταθεί προς Δισμάς. Αυτή η πορεία προς Δισμάς, αν αντιστρέψουμε το πορεία προς Ανατολάς που είχαν τον Δράκνα Χόσταν οι Γερμανοί, η ιρανική πορεία προς Δισμάς δεν θα μπορούσε να καταστεί δυσκολοτέρα, εάν πράγματι δεν υπήρχε κάποιος φυσικός σύμμαχος. Φυσικός σύμμαχος των Ιρανών είναι οι απανταχού ευρισκόμενοι σιίτες, κάτω από οποιαδήποτε κρατικά σχήματα. Αυτό λοιπόν το σχήμα, αυτή λοιπόν την έτοιμη συμμαχική ομάδα, την εκμεταλλεύτηκε η Ρωσική Ομοσπονδία, ευφυΐα σχέδιο, εξαιρετικό σχέδιο, διότι γνώριζε πάρα πολύ καλά ότι έτσι προσβάλλει το πάλε ποτέ κρυπίδωμα, τη Ρίμλαντ, που βρίσκεται στην περιοχή από την Τουρκία μέσω της Σαουδικής Αραβίας και κινείται από τη Σκανδιναβία και καταλήγει στη Σαχαλίνη. Αυτό λοιπόν και στην Κορέα, αυτό λοιπόν το κρυπίδωμα έχει ένα μαλακό υπογάστριο, κατά την έκφραση του Ουίνστον Τσόρτσιλ. Αυτό το μαλακό υπογάστριο είναι αυτό που ο Μπρεζίνσκι είχε προσδιορίσει γεωγραφικώς ως τα Ευρασιατικά Βαλκάνια. Γιατί η Βαλκάνια είναι την πηγή από σταθεροποίησεως και ήδη από τη δεκαετία του 80 και του 90. Τώρα, 20 και 30 χρόνια αργότερα, το μαλακό υπογάστριο έχει παράξει γεωπολιτικούς καρκίνους. Αυτά λοιπόν τα γεωπολιτικά καρκινώματα είναι εκείνα τα οποία με την συμμετοχή της Δύσεως σε ό,τι γίνεται ο αγγλοσαξονικός κόσμος φέρει τουλάχιστον ίση ευθύνη. Τουλάχιστον. Σε κάποιες δε περιπτώσεις την αποκλειστική. Αυτό μας σας το λέω διότι πρέπει να γνωρίζουμε
κάτω από ποιες συνθήκες ασκείται η πίεση, πώς δημιουργούνται αυτά τα περίεργα καρκινώματα. Στην παρούσα λοιπόν ιστορική περίοδο, στη χρονική συγκυρία που ζούμε, το Ιράν, το οποίο έβλεπε, διέβλεπε ότι ήταν κοντά η ώρα της προσβολής του και της διαμελήσεώς του και με αιχμή τους Κούρδους. Οξύμορον είναι να λένε κάποιοι στην Ελλάδα είμαστε με τους Ιρανούς και είμαστε με τους Κούρδους, είμαστε με τους Σύρους και είμαστε και με τους Κούρδους. Οι Κούρδοι είναι το εργαλείο που διαλύουν αυτές τις δύο κρατικές οντότητες, και την Ιρανική και τη Συριακή. Σε αυτό λοιπόν το παίγνιο έπρεπε να φτάσουν προς δεσμάς. Όταν λοιπόν διαπιστώθηκε ότι υπήρξε απροθυμία από την Ουάσιγκτον, είναι αυτά που διαβάζει στην ιστορία μερικές φορές και λες ότι η αυτοκρατορία, η τάδε ηγεμονία άργησε, ο τάδε βασιλεύς, ο τάδε στρατηγός άργησε να μπορέσει να αντιδράσει και έδωσε τον απαραίτητο χρόνο στον αντόπαλό του να ανασυγκροτηθεί, να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και στη συνέχεια να προχωρήσει αντεπίθεση. Με πολύ απλά λόγια, αυτό βλέπουμε να συμβαίνει και μάλιστα ενόπλως στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Συνεπώς το Ιράν θέλει να φτάσει στη Μεσόγειο, γιατί φτάνοντας εκεί πιστεύει με τη βοήθεια και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αλλά και της μέχρι πρότινος γεωστρατηγικής ανταγωνίστριας δυνάμεως της Τουρκίας να φτάσει στην Μεσόγειο θάλασσα και στη συνέχεια να κλειδώσει, να περικυκλώσει από βορρά το Ισραήλ, το εβραϊκό κράτος. Αυτό είναι ένα κομμάτι της Ιλάγρας, της Ιρανικής Ιλάγρας. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τη Σαουδική Αραβία. Γιατί το κάνει λοιπόν αυτό το Ιράν? Γιατί δεν έχει διέξοδο. Το Ιράν θα πρέπει να παραδοθεί, όπως η Σοβιετική Ένωση το 1989, να πολεμήσει. Επέλεξαν λοιπόν οι Ιρανοί το δεύτερο. Και γιατί λοιπόν θα έπρεπε να παραδοθούν? Διότι η Δύση τους έχει ασκήσει τρομερή πίεση. Και όταν λέμε Δύση, μιλάμε ο αγγλοσαξονικός κυρίως κόσμος. Και γιατί τους έχει ασκήσει τόσο μεγάλη πίεση? Διότι το Ιράν ήταν η μόνη δύναμη η οποία ανέπτυξε πυράβλους μέσω βεληνικούς, εμβελίας 1500 και μεγαλύτερων χιλιόμετρων, οι οποίοι μπορούν να πλήξουν το εβραϊκό κράτος. Το οποίο εβραϊκό κράτος, εκτός των άλλων, είναι και προγεφύρωμα του αγγλοσαξονικού κόσμου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Είπαμε, η ιστορία των σταυροφοριών με άλλα πρόσωπα, με άλλες κρατικές οντότητες. Αλλά το κεντρικό ζήτημα παραμένει το ίδιο. Φυσικά και το Ισραήλ δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και πολλά άλλα περισσότερα. Φίλοι και φίλες, όταν λοιπόν το Ιράν αναδείχθηκε στην μεγαλύτερα και κυριότερα δύναμη, αφού προηγουμένως το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν είχε συντριβεί με τους δύο πολέμους του κόλπου, αφού η Συρία ήταν ουσιαστικός ημιθανής μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ενώσεως, ο επόμενος στόχος θα ήταν το Ιράν. Και ένας από τους μεθεπομένους θα ήταν η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία. Και πρώτης Τουρκίας η Σαουδική Αραβία. Υπάρχει ο χάρτης του Ραλφ Πίτερς. Υπάρχουν και άλλοι χάρτες, όπως θα δείτε στη συνέχεια, οι οποίοι αναφέρουν το ίδιο, φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα. Συνεπώς, όλες αυτές οι ηγεσίες έπρεπε να λάβουν μια απόφαση. Οι Ιρανοί αποφάσισαν να πολεμήσουν. Είναι γενναίο έθνος, είναι αρχαίο έθνος, τους γνωρίζουμε, ίσως οι μόνοι που τους γνωρίζουμε τόσο καλά, οι μόνοι που θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, αλλά και αυτό στη σημερινή Ελλάδα το περνάνε μέσα από μια λογική την οποία δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω, αλλά δεν είναι ορθή. Φίλοι και φίλες, ο στόχος είναι να φτάσουν στο Λίβανο. Να πούν θάλατα θάλατα, όπως η μύρη του Ξενοφόντος. Και να υψώσουν τη σημαία τους μέσω της Χεσμπολά σε όλο εκείνη την περιοχή που κάποτε υπήρχε, ήταν ενσωματωμένη στη Συρία ως βιλαέτη της Συρίας. Γιατί να το κάνουν αυτό? Εξηγήσαμε ότι ο στόχος τους είναι να μπορέσει να δημιουργηθεί μια γεωγραφική γραμμή, η οποία γεωγραφική γραμμή στη συνέχεια να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την έξοδο ενεργειακών αγαθών, όχι μόνο από την πλευρά του Περσικού κόλπου, που ανά πάσα στιγμή μπορεί να κλείσει για διαφόρους αιτίες και αφορμάς, αλλά από την περιοχή της Δυτικής προς την Ευρώπη. Άρα αναζητείται ένα επόμενο στάδιο. Λέει λοιπόν ο Θουκυδίδης ότι όταν ένας αντίπαλος βλέπει τον κυριότερο ανταγωνιστή του να ισχυροποιείται, πρέπει αυτομάτως να πάρει μέτρα για να την αναχαιτήσει, να την ματαιώσει και ακόμα να προκαλέσει και σύγκρουση. Μόλις λοιπόν το Ιράν μπήκε σε αυτήν ακριβώς τη διαδικασία, γι' αυτό βλέπετε και το τόξο,
Χτύπησαν οι καμπάνες συναγερμού στη Σαουδική Αραβία. Τι παρατηρούμε τις τελευταίες μέρες να γίνεται τόσο στη Σαουδική Αραβία όσο και στο Λίβανο? Καταρχήν έχουμε, να τολμήσω να το πω, μία αραβική νύχτα κρυστάλλων. Όχι βέβαια κατά των Εβραίων της Σαουδικής Αραβίας, αλλά εκείνων οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με την πολιτική την οποία επιβάλλει ο νέος ισχυρός Αμίρ, ο Υπουργός Αμήνης, συνεπικρόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, από την γένους της βασιλικής οικογένειας, οι οποίοι ουσιαστικά αφοπλίζουν όλους τους δυνητικούς αντιπάλους με διάφορες αφορμές και κατηγορίες και ουσιαστικά λένε στη Δύση αυτό το οποίο αναγκάζονται να πούν μετά από την κατάρρευση, ναι, κατάρρευση των συναλλαγματικών τους αποθεμάτων. Το πετρέλαιο πλέον δεν έχει την απόδοση που ανέμεναν. Έχασαν πολλά δεκάδες δις δολάρια Σαουδάραβες και προκειμένου να καθίσουν και να ξαπλώσουν αυτίες στο κρεβάτι του προκρούστη, αποφάσισαν να λειτουργήσουν διαφορετικά. Και αυτή λοιπόν η λειτουργία την οποία επέλεξαν ήταν η πλήρης ταύτιση με τον αγγλοσαξονικό αντίπαλο. Όμως προέβησαν και σε κάτι παραπάνω. Θέλουν να ελέγξουν τις επόμενες κινήσεις του Ιράν. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται ένα μεγάλο ζήτημα, ένα μεγάλο πρόβλημα. Το Ιράν ίσως βρίσκεται ένα βήμα από τον επόμενο πολύ μεγάλο και θα λέγα καθοριστικό πόλεμο για τις τύχες της ευρυτέρας Μέσης Ανατολής. Διότι το διακύβευμα είναι ο Λίβανος. Δεν ξέρω πραγματικά αν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο Λίβανος ανταποκρίνεται στην Αμφίπολη κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο ή ακόμα και στα Κερκυραϊκά. Βέβαια ο Λίβανος δεν είναι νησί. Αλλά σας λέω με όρους Πελοποννησιακού πολέμου ότι άλλα είναι τα αίτια και η αφορμή είναι ο Λίβανος. Θα μπορούσε να είναι η ιδανική αφορμή, όπως θα μπορούσε άλλωστε να γίνει και το Κατάρ. Και ο λόγος είναι απλός. Παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου με κατόπιν απαιτήσεως σκληράς αλλά ουσιαστικής της Σαουδικής Αραβίας. Εσείς που ακούτε όλα αυτά, φαντάζομαι ότι θα έχετε ανησυχήσει. Εγώ δεν σας τα λέω για να σας τρομάξω, αλλά για να σας προειδεάσω, γιατί είπαμε κυβερνάν, εστί προβλέπειν. Γιατί πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μια πολύ μεγάλη συγκλονιστική αλλαγή που μπορεί να συμβεί αμέσως και τις επόμενες εβδομάδες. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα, για να δούμε και κάποια πράγματα, κύριε σκηνοθέτα. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει σήμερα το απόγευμα, στο Ιρακινοσυριακό μέτωπο, κίτρινο οι Κούρδοι, οι περιοχές που ελέγχουν οι Κούρδοι, άλλοι Κούρδοι του Ιράκ, άλλοι της Συρίας. Ρόζ είναι οι κρατικές οντότητες του Ιράκ και της Συρίας. Πράσινο είναι οι Ισλαμιστικές ομάδες αντιπολιτεύσεως στην Συρία. Και μαύρο ότι έχει απομείνει γκρίζα το Χαλιφάτο. Παρατηρήστε κάτι εδώ. Αυτό που σας έλεγα τις προηγούμενες φορές, ότι οι Κούρδοι θα προσπαθήσουν ως εργαλείο ασκήσεως της αγγλοσαξονικής γεωστρατηγικής να αποκόψουν τους Σύρους και ουσιαστικά τους Ιρανούς παύλα Χεσμπολάχτος, ώστε να μην μπορέσουν να ενωθεί ο νότιος διάδρομος. Απέτυχαν οι Κούρδοι σε αυτό που έκαναν. Ήδη, γι' αυτό σας δείχνω αυτό το χάρτη, δεν το καλύτερα, υπάρχει ήδη ο διάδρομος. Άρα ο διάδρομος, για να καταλάβετε την έννοια του βέλους που σας έδειξα στην προηγούμενη εικόνα, που καταλήγει στην περιοχή του Λιβάνου. Αυτές εδώ οι περιοχές γεμίζουν από Ιρανούς και από Λιβανέζους της Χεσμπολά. Αυτό είναι κάζους μπέλι για το εβραϊκό κράτος. Εδώ λοιπόν ελοχεύει ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, όχι μόνο της Μέσης Ανατολής, αλλά και των χωρών που βρίσκονται δυτικότερα, όπως είναι η Κύπρος, όπως είναι η Ελλάς. Την περασμένη, αν δεν κάνω εβδομάδα, υπήρξε ένα fake news, ένα χαλκευμένο δημοσίευμα από αραβικό ιστοχώρο, ο οποίος έλεγε ότι σαουδαραβικά F-15, είναι αεροσκάφη κρούσιος, βρίσκονται προσγειωμένα στη Μεγαλόνησο, στην Κύπρο, σε αεροδρόμιό της. Και μάλιστα αναγκάστηκαν κυπριακές και κυβερνητικές πηγές να πούνε ότι το μόνο εύκολο πράγμα είναι να δει κάποιος F-15 σε αεροδρόμιο της Κύπρου. Τι είναι αυτά που λέτε? Το τελευταίο διάστημα όμως συμβαίνει και κάτι πολύ πιο σοβαρό. Κάτι το οποίο πραγματικά μας δίνει και ένα εργαλείο εξηγήσεως. Ελπίζουμε να είναι το ιδανικότερο αυτό εργαλείο για ανάλυση και εξήγηση των όσων συμβαίνουν στην περιοχή.
Δείτε λοιπόν ότι το Ιράν έχει κατορθώσει μέσω του ελέγχου των σιητικών, των φιλοσιητικών περιοχών του Ιράκ, ουσιαστικώς της Συρίας, να αγγίξει το Λίβανο. Άρα έχει φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση του Ισραήλ. Ήδη οι Ισραηλινοί διεμήνησαν στους Ρώσους ότι εάν τελικώς αντιληφθούν ότι παρά τις προσβολές που έχουν προκαλέσει κατά Ιρανικών και στόχων της Χεσμπολά στη Συρία συνεχιστεί, αυτό θα σημαίνει γενίκευση του πολέμου. Αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο σήμερα στα πιο, πιο σοβαρά και σημαντικά γεωστρατηγικά φόρα. Τι μέλη γενέστε. Γιατί λοιπόν η Σαουδική Αραβία είναι έτοιμη να πυροδοτήσει ακόμα και πόλεμο εναντίον του Ιράν με αφορμή τα γεγονότα στο Λίβανο. Προσέξτε, από το Ισραήλ πήγα στη Σαουδική Αραβία. Θα ήταν κάποιος να μου έλεγε, μα δρούν ως συμμαχοί. Όχι, δεν θα δούμε Ισραηλινά και Σαουδαραβικά F-15 να βομβαρδίζουν από κοινούς στόχους. Αυτό θα ήταν μεγίστη πρόκληση και θα ήταν κάτι το οποίο πολλοί θα το ήθελαν να το προκαλέσουν οι Ιρανοί, ακόμα και οι Τούρκοι. Αλλά μπορούν να χωρίσουν σε τομείς, επιχειρησιακές τομείς, θέατρα επιχειρήσεων, αν θέλετε, την περιοχή, να σπάσουν το μεγάλο θέατρο της Μέσης Ανατολής σε δύο επιμέρους θέατρα, ένα στη Συρία, Λίβανο, και ένα στην περιοχή του Ιράν. Φαντάζεστε τι πρόκειται να γίνει αν συμβεί κάτι τέτοιο. Μα μουσουλμάνοι εναντίον μουσουλμάνων. Για πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Είναι ένα ερώτημα. Μουσουλμάνοι εναντίον μουσουλμάνων. Κοιτάξτε κάτι. Βασικά, δεν είναι μουσουλμάνοι έτσι απλά εναντίον μουσουλμάνων. Σίγουρα υπάρχει η κοινή γραμμή ότι όλοι αλήκουν στην ουμά, την κοινότητα των πιστών, και το τζιχάδ δεν αφορά μεταξύ τους, αλλά τους απίστους κλπ. Όμως το τελευταίο διάστημα στη Σαουδική Αραβία έχει συμβεί κάτι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή είναι η νέα γενιά η οποία αναλαμβάνει τώρα τη διοίκηση με τον τρόπο που σας προανέφερα, με συλλήψεις, με ουσιαστικά φυλακίσεις και με εκτοπισμούς και εξορίες. Θα δούμε κι άλλα στη Σαουδική Αραβία. Έχει ένα όραμα. Το όραμα είναι πολύ συγκεκριμένο. Για πρώτη φορά μετά από τον 7ο αιώνα, όταν τέθηκε το ζήτημα γιατί θα πρέπει και αν θα πρέπει να γίνονται, να ασπαστούν το Ισλάμ οι τιμένοι των πολέμων που ξεκίνησε ο προφήτης Μουάμεθ και η διάδοχή του, γιατί οι Άραβες, αν μη τι άλλο, Σημίτες είναι και αυτοί, έτσι. Σημίτες και οι Εβραίοι, Σημίτες και οι Άραβες. Γιατί θα πρέπει όλοι αυτοί, ακριβώς, να καταλάβουν ποιος είναι ο τελικός στόχος, ο αντικειμενικός σκοπός αυτών των δράσεων. Οι Άραβες λοιπόν ήθελαν να είναι εκείνοι οι οποίοι θα υπερτερούν. Όμως για λόγους πρακτικούς αλλά και λόγους θρησκευτικούς αποδέκτησαν σταδιακώς την ένταξη και των υπολείπων, εφόσον άλλαζε το θρησκευμά σου, ότι ήσουν χριστιανός της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, είτε Ζωροάστες της Περσικής Αυτοκρατορίας, γινώσουν τελικώς τμήμα του νέου Ισλάμ. Τώρα όμως οι Σαουδάραβες έρχονται και λένε κάτι άλλο. Αυτοί οι οποίοι είναι τα ανατρεπτικά στοιχεία, αυτοί που δημιουργούν τα γεωπολιτικά προβλήματα, είναι οι μουσουλμάνοι Τούρκοι, οι μουσουλμάνοι Ιρανοί. Αυτές οι δύο φυλετικές οντότητες, εθνοφυλετικές, εθνοφυλετικο-θρησκευτικές οντότητες, μπορεί μεν οι Τούρκοι να είναι Σουνίτες, οι Ιρανοί είναι χαμένοι από χέρι γιατί είναι Σιήτες. Εντούτες, εμείς, οι καθαρόιμοι Άραβες, δηλαδή ποιοι, οι της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κουβέιτ και του Ομάν, βασικοί, είναι κι άλλοι, αλλά πολύ μικρότεροι, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε και να προβάλλουμε μια άλλη άποψη σε αυτή τη συμμαχία μεταξύ Τούρκων, Σουνιτών, Ιρανών, Σιητών, με βάση τους αδελφούς μουσουλμάνους. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταπολεμηθεί. Και πολύ φοβούμαι ότι η από καιρό επικρατούσα απαραξία και αταραξία στην περιοχή του Κατάρ, εδώ του Περσικού κόλπου, πιθανόν να λάβει τέλος. Και να έχουμε κάποια ίσως και βίαιη έτσι αντίδραση των Σαουδαράβων,
διότι έχουμε μπει στη διαδικασία που ο καθένας έκαστο σε φόη τάχθη, αλλά ο καθένας θα πρέπει να αποδείξει και να επιδείξει την πίστη και σε ποια πλευρά ανήκει. Αυτό είναι κάτι που πολύ θα το ήθελε η Ουάσιγκτον και αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και χωρίς και την Βρετανία ακόμα με τον Brexit μέσα. Φυσικά θα το θέλει και η Ρωσική Ομοσπονδία. Διότι με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται ο διαχωρισμός των Ισλαμικών κρατών στη Μέση Ανατολή σε μια νέα γραμμή όπου η οποία έχει μια τέτοια ιδεολογική ταυτότητα, αλλά ουσιαστικά είναι η γεωπολιτική περιχαράκωση. Οι σύμμαχοι και οι αντίπαλοι των Αγγλοσαξώνων. Οι σύμμαχοι των Ρώσων και οι αντίπαλοι τους. Σε αυτό λοιπόν το μεγάλο στρατηγικό παίγνιο, τόσο η Τεχεράνη, όσο η Άγκυρα, αλλά κυρίως η Μόσχα, έχουν τον πρώτο λόγο των κινήσεων. Είναι σημαντικό σε αυτά τα είδους τα στρατηγικά παίγνια να υπάρχει η δυνατότητα της πρωτοβουλίας. Δηλαδή δεν έχουν χάσει μέχρι στιγμής την πρωτοβουλία. Προκάλεσαν σύγκρουση στην Ιεμένη, περιφερειακό μέτωπο. Προκάλεσαν εμπλοκή στη Συρία. Ουσιαστικά αναχέτησαν το Κουρδιστάν. Τι λέγαμε τις προάλλες και πολλοί από εσάς φωνάζατε, λέγοντας ότι η ανεξαρτησία θα γίνει, σας έλεγα ότι είναι περίκλειστο κράτος, ο στόχος του Μπαρζανί είναι απλώς να πάρει περισσότερα εδάφη, τελικά έχασε και αυτά τα οποία διεκδικούσε, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει κλείσει αυτό το μέτωπο, προσωρινώς βέβαια, και ουσιαστικά το τρίγωνο Τουρκία-Ιράν, φυσικά και η Ρωσική Ομοσπονδία, αλλά εδώ αυτό το ζεύγος, το γεωπολιτικό ζεύγος, το γεωστρατηγικό μάλλον ζεύγος, ασκεί πολύ σοβαρή πίεση στο μαλακό υπογάστριο που δεν είναι πλέον η Συρία και το Ιράκ, αλλά η περιοχή του Λιβάνου, της Ιορδανίας και της Σαουδικής Αραβίας. Εδώ είναι το διακύβευμα. Σε αυτό το κομμάτι και στα μικρότερα κομμάτια, στο Κουβέιτ, στο Κατάρ, στα Εμιράτα. Αυτές όλες οι περιφερειακές μοναρχίες, το Κατάρ ήδη είναι από τους χρηματοδότες και εκείνους οι οποίοι ιδεολογικώς, η οικογένεια Αλθάνη, έχουν ταχθεί στο σχέδιο, φύλλα προσκύμενοι είναι προς το σχέδιο του Ερντογάν. Αυτό λοιπόν είναι το μεγαλύτερο ουσιαστικό πρόβλημα που βλέπουμε να εξελίσσεται. Και το πρόβλημα αυτό, επειδή είναι ένας γόρδιος δεσμός, και αν θυμηθούμε τον Αριανό και τον Αλέξανδρο, οι γόρδιοι δεσμοί δεν λύνονται, αλλά κόπτονται διά του ξύφους. Είναι λοιπόν η ώρα του ξύφους. Έχει έρθει η περίοδος που τα αεροπορικά ξύφη θα βγουν από τα θικάρια τους. Από ό,τι δείχνουν οι τάσεις, μάλλον οδηγούμαστε προς τα εκεί. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε πολλαπλώς αφυπνισμένοι για αυτό που θα συμβεί. Για πάμε στην επόμενη εικόνα. Και γιατί θα πρέπει να είμαστε αφυπνισμένοι? Διότι όπως βλέπετε καταρχήν εδώ, με κίτρινο είναι η σιητική αλεβητική πληθυσμή στο Ιράν, εδώ στην περιοχή της Σαουδικής Αραβίας, της της Αιγύπτου, της Τουρκίας, της Συρίας και άλλων περιοχών. Αυτές όλες οι αντιπαλότητες είναι σίγουρο ότι σε πρώτη φάση, πέραν της εκρήξεως, θα γεννήσουν πρόσφυγες. Φαντάζεστε ένα προσφυγικό ρεύμα από αυτούς τους πολέμους της τάξης των 2-3 εκατομμυρίων ανθρώπων να τρέχει αλόφρονες προς δυσμάς και μάλιστα διαμέσου της Τουρκίας? Τι θα κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση? Πώς θα μπορέσουμε να δράσουμε? Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Ποιος θα είναι ο ρόλος της Τουρκίας, ο οποίος είναι ο πλέον ύποπτος και ο πλέον σκοτεινός? Πάμε στην επόμενη εικόνα, κύριε Συνάδελφε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτός ο χάρτης τον έχω ξαναπαρουσιάσει. Δημοσιεύθηκε σε αμερικανική εφημερίδα και δείχνει ποια θα ήταν η κατάληξη της ευρυτέρας Μέσης Ανατολής. Πίσω μου βρίσκεται η Λιβύη, η οποία προτείνεται να τριχοτομηθεί, εάν και εφόσον οι Σαουδάραβες δεν έπαιρναν τη στάση την οποία τήρησαν και ουσιαστικά δεν συστρατεύονται με τους Αγγλοσάξονες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, της Τουρκίας και των άλλων πιθανών αντιπάλων τους στην περιοχή.
Ένας μακρύς, μεγάλος διαμελισμός. Μακρύς γιατί θα ήθελε χρόνο για να υλοποιηθεί και μεγάλος γιατί θα περιλάμβανε το σύνολο των κρατών. Παρατηρήστε ότι το Σουνιστάν είναι το Χαλιφάτο. Αυτό το οποίο ευτυχώς δεν επετεύχθη. Το Αλεβιτιστάν είναι η περιοχή στην οποία σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, κάποιους σχεδιασμούς, έτσι, δεν είναι νομοτελειακοί οι σχεδιασμοί αυτοί, σενάρια είναι, θα έλεγχαν την έξοδο προς την θάλασσα, αλλά παρενέβησαν οι Ρώσοι και το σχέδιο αυτό άλλαξε χρώμα. Επίσης το Σιιτιστάν θα ήταν ένα ελεγχόμενο από τους Αγγλοσάξονες νότιο Ιράκ, το οποίο θα ήταν οι Άραβες Σιιτικού θρησκεύματος. Αυτά όλα ανατράπηκαν από τη συνδυασμένη δράση της Τεχεράνης, της Αγκύρας και της Μόσχας. Καταλαβαίνετε γιατί η Σαουδική Αραβία μπήκε στην ανάγκη, μπήκε μπροστά, έλυσε άρον-άρον τις όποιες διαφορές είχε με την Αίγυπτο, είπε ότι εγώ θέλω να συζητήσω με τις ΗΠΑ στο μέλλον μου και είμαι πρόθυμη, η Σαουδική ηγεσία, να κάνω βήματα προς τα μπρος και να αντιμετωπίσω σύντομα τον Ιρανικό κίνδυνο. Αρκεί εσείς να εξουδετερώσετε την Τουρκία, να την αναγκάσετε να μείνει αμέτωχη από αυτό το οποίο θα εξελιχθεί. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Άρα πού καταλήγουμε? Στον επιτίδιο ουδέτερο. Στον επιτίδιο αντίπαλο. Στιβ Μπάνον. Συνεργάτης του Προέδρου Τραμπ. Η Τουρκία είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για εμάς. Είναι χειρότερη και από το Ιράν. Μήπως έχει άδικο ο Μπάνον? Όχι, δεν έχει άδικο. Γιατί δεν έχει άδικο ο Μπάνον? Διότι είναι σαφές ότι αυτή η Τουρκία είναι εκείνη η οποία λειτουργεί ως κατεξοχήν αναθεωρητική δύναμη. Αναθεωρητική δύναμη, δηλαδή ένα κράτος το οποίο θέλει να αλλάξει τα σύνορα, θέλει να επιβάλλει τους δικούς τους όρους από τη συνθήκη της Λοζάνης, την οποία βλέπουν να την σκίζουν και να αλλάζουν τα σύνορα προς βορρά, προς νότο Ανατολάς, δυσμάς. Αυτή η Τουρκία είναι ο μέγας ταραξίας. Αυτή είναι ο επιτίδιος ουδέτερος του 21ου αιώνος και μάλιστα ο επιτίδιος εχθρός για μας. Και εμείς οι Έλληνες τι κάνουμε? Εμείς οι Έλληνες προσκαλούμε τον Ερντογάν. Μάλιστα. Και γιατί το προσκαλούμε? Το προσκαλούμε, λέει, γιατί θέλουμε κατά ορισμένους να δημιουργήσουμε την εντύπωση και αν θέλετε να περάσουμε την εικόνα ότι εμείς λειτουργούμε κάτι ως πληρεξούση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Παρατήρηση πρώτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πρωτεύουσα. Έτσι, άρα δεν υπάρχει κράτος Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρατήρηση δευτέρα, σιγά μην περίμεναν οι Αγγλοσάξονες, ιδιαιτέρως οι Αμερικανοί, από εμάς να γίνουμε οι μεσολαβητές καλών προθέσεων προς τον Ερντογάν. Μάλλον για καλό γεύμα θα μπορούσαμε να είμαστε έτσι, να μας πρόσφεραν πάνω σε ένα πιατάκι. Αλλά λόγω της ιδιαζούσης γεωστρατηγικής καταστάσεως, επειδή ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή μάλλον είναι επιθύρες, πρέπει εμείς να αφυπνιστούμε. Και γιατί φωνάζουμε τον Ερντογάν? Τον φωνάζουμε μήπως, λένε κάποιοι, για να υπογράψουμε ένα νέο σύμφωνο τύπου Μολότοφ-Ρίμπεντροπ. Μα το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ το υπέγραψε η Σοβιετική Ένωση με την Ναζιστική Γερμανία για να προετοιμαστεί, αν μη τι άλλο, η Σοβιετική Ένωση και να είναι έτοιμη, όταν η Ναζιστική Γερμανία θα της επιτίθετο, να αντιδράσει. Είναι και αυτή μία από τις ερμηνείες του συμφώνου. Εμείς, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε από όλη αυτή την εξέλιξη είναι απλά να πάρουμε μία ανάσα και να συνεχίσουμε τη θεραπεία. Ενώ θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι περνάει από το μυαλό μας και από το χέρι μας και από την καρδιά μας, αδέρφια, να ενδυναμωθούμε. Και μην μου πει κανένας ότι τα κομματικά πάθη είναι αυτά τα οποία μας χωρίζουν. Σαφώς μας χωρίζουν. Σαφώς υπάρχουν ιδεολογικές αντιπαλότητες. Αλλά μπροστά στην πατρίδα, μπροστά στο εθνικό συμφέρον, όλα τα υπόλοιπα υποχωρούν. Διότι αν πραγματικώς φύγουμε από τις θεωρίες του ψευδοεθνομηδενισμού που διακινούν κάποιοι και ασχοληθούμε πάνω στο δίπολο εθνικά συμφέροντα ισχυρή Ελλάδα, αυτό θα ήταν ο καλύτερος οδηγός για οποιαδήποτε κυβέρνηση που πιστεύει στην πατρίδα και στο έθνος, στη συνέχεια του ελληνισμού, στην συνέχεια των ιστορικών μας παραδόσεων και πώς εκπληρούνται σήμερα, να έκανε ό,τι περνούσε από την καρδιά της πρώτα και το μυαλό της για να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Μήπως θα φέρουμε τον Ερντογάν για να συζητήσουμε
την απεμπόληση του δικαιώματος των 12 ναυτικών μιλίων. Μήπως θα έρθει ο πολίτης στα ΓΥΠ και θα μας πει ότι άρω το κάζους μπέλι, αλλά με αυτά τα ανταλλάγματα και τις προϋποθέσεις. Τόσες μέρες στο Αιγαίο, τόσες εβδομάδες, ενώ έχει προαναγγελθεί η επίσκεψη του Ερντογάν, δεν γίνεται το έλα να δεις. Δεν αλωνίζουν οι νέοι Οθωμανοί. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές ενδείξεις ότι πλέον οι Τούρκοι προσπαθούν να μας πιέσουν στρατηγικώς και να μας εξαναγκάσουν να αποδεχθούμε τη συνέχιση του αγωγού Turkish Stream μέσω της Ελλάδος. Και σε όλο αυτό το πλαίσιο, τι είναι αυτά τα παιχνίδια, τα περίεργα τα οποία ακούμε για συνεννόηση με την αλβανική κυβέρνηση των τυράννων, με μια κυβέρνηση της διαφθοράς, με έναν χώρο ο οποίος δεν έχει κρύψει αλυτρωτισμούς σε βάρος της πατρίδος μας και ουσιαστικά προσβάλλει ακόμα και τους νεκρούς μας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Συνεχίζει να τους προσβάλλει με την αδιαφορία της. Και δεν με αναφέρω στα θέματα της ΑΟΣ, που τα έχουμε αναλύσει και τα έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές. Γιατί λοιπόν επίσης μπαίνει και το θέμα των Σκοπίων. Τι πάμε να κάνουμε? Πάμε να κλείσουμε μέτωπα άρων-άρων? Πάμε να υπογράψουμε συνθήκες τύπου Μπρεστ-Λιτόφσκ, όπου προκειμένου ο Λένιν να ασχοληθεί με το θεάριστο έργο του της εγκαθιδρύσεως του κομμουνισμού στην Σοβιετική Ρωσία, αργότερα από την οποία θα γεννηθεί η Σοβιετική Ένωση, υπέγραψε την παράδοση της Ουκρανίας, της Λευκορωσίας, των Βαλτικών Δημοκρατιών και ένα μεγάλο μέρος του Καυκάσου για να τους αφήσουν ήσυχους? Οι Γερμανοί και οι Αυστροούγγροι και οι Οθωμανοί? Εμείς έχουμε την πολυτέλεια της υποχωρήσεως από εδάφη ή από ένα αέριο χώρο ή από θαλάσσιες μάζες? Μήπως μας συνορεύει, μας χωρίζει από την Τουρκία ένας Ατλαντικός ωκεανός ή κάποιος άλλος? Μήπως η Θράκη είναι το ανατολικό μέτωπο, η Λευκορωσία μαζί με την Ουκρανία? 100 επί 100 χιλιόμετρα είναι. 100 επί 30. Μια τεθωρακισμένη ταξιαρχία θα διανύει αυτά μέσα σε μερικές ώρες. Ένα πολεμικό αεροσκάφος, μια πολεμική πτέρυγα μπορεί να τα περάσει, να τα ελέγξει σε μερικά λεπτά. Μην κάνουμε λάθη τα οποία κάποιοι που διαβάζουν μόνο τις υποσημειώσεις της ιστορίας και όχι την ουσία, περισσότερο στατιστικολόγοι είναι παρά ιστορικοί, άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την πραγματικότητα μέσα από το ιστορικό παύλα γεωγραφικό πλαίσιο όπως έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα και βάζουν άλλα είδα μυαλά, είδατε, γυαλιά και μυαλά, το ίδιο πράγμα είναι. Εγώ τα λαμβάνωσα μερικές φορές. Βάζουν γυαλιά ειδικά, τα οποία είναι κάποιας λογικής και κάποιας ιδεολειπτικής καταστάσεως και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να κουκουλώσουν. Αυτό δεν φωνάζω τόσο καιρό, ότι μας οδηγεί στην αυτοφιλανδοποίηση. Τελικά θα τον εφεύρουμε τον όρο και θα τον καθιερώσουμε? Θα πούμε ότι εμείς τελικώς είμαστε το νέο Ελσίνκι, η νέα Αθήνα? Είναι ντροπή. Φίλοι και φίλες, πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Η κατάσταση στη χώρα μας είναι σταθερή ή μη, και αναπόκειται σε εμάς τους ιδίους να την βελτιώσουμε. Και εμείς δεν αρκεί να είμαστε πολίτες, αλλά και κυβερνώντες. Όσοι έχουν τη δυνατότητα του διοικήν, του άρχην. Είμαστε σε μια περίοδο που η ελληνική γη έρχεται να μας δώσει δώρα. Και η ελληνική ιστορία έρχεται και μας δίδει τη σκυτάλη, τη μεγάλη, τη συνεχεία του έθνους. Ο καθηγητής Τριανταφυλλίδης, που ασχολείται με τις γενετικές έρευνες στο DNA, έχει αποδείξει σε πάρα πολλά βιβλία, είτε δικά του και τρίτων, και σε πολλές πάμπολες ομιλίες, σας προτείνω ανεπιφυλάκτως να τις αναζητήσετε. Μπείτε στο Facebook, μπείτε στην σελίδα του και πάρετε, λάβετε πληροφορίες για τις ομιλίες του που γίνονται και στην Αθήνα και στην Βόρειο Ελλάδα και παντού. Πυκνώστε όλα τα κέντρα που μιλάει αυτός ο άνθρωπος. Που αυτός ο άνθρωπος σας λέει με έναν επιστημονικό τρόπο ότι το έθνος των Ελλήνων συνεχίζεται παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των εθνομηδενιστών να αποδείξουν το αντίθετο. Τι είναι αυτό που βλέπετε πίσω? Αυτό που βλέπετε δεν είναι καταρχήν τόσο μεγάλο μήκος. Είναι μόλις 3,5 εκατοστά. Ένας μικρό κουκίδα, ένας βόλος ήταν, ο οποίος όλοι τον είδαν πριν από 2 χρόνια, εκεί στην Πύλο που έσκαβαν, έναν τάφο ο οποίος έγινε γνωστός ως ο τάφος του Γρυπός Πολεμιστού. Μυκηναϊκός τάφος, 1500 π.Χ. 3.500 χρόνια πριν.
3.500 χρόνια πριν τηλεγράφημα. Ήρθε το τηλεγράφημα πριν από 3.500 χρόνια. Τώρα ήρθε παραδοτέο. Είναι και αυτό τμήμα της κοιτάλης. Το καθάρισαν λοιπόν οι Αμερικανοί, οι Ντέιβις και ο Στόικερ, οι οποίοι ανέλαβαν την ανασκαφή και ξαφνικά τι είδαν. Είδαν ότι επρόκειται για ένα σφραγιδόλιθο. Και όταν τον μελέτησαν, είπαν, δεν είναι δυνατόν. Αυτό που έχει μήκος 3,5 εκατοστά σφραγιδόλιθος, σαν δακτυλίδι, περιγράφει μία μάχη. Την περιγράφει. Την περιγράφει. Καλά το λέω. Μικρογλυπτική. Και πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα για να δείτε τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο βλέπετε. Αυτό είναι μετά τον καθορισμό. Μία μάχη όπου συμμετέχουν τρεις πολεμιστές, ένας νεκρός και δύο μυκηναίοι. Και είπαν όσοι το είδαν, μα συγγνώμη, τόσο πολύ οξύτατη όραση διέθετε αυτός ο μικρογλύπτης. Όχι βέβαια. Μεγεθυντικούς φακούς είχαν. Για να μπορέσει αυτό το πράγμα, όπως βλέπετε με αυτή την λεπτομέρεια, αυτή είναι η πραγματική του λεπτομέρεια, να καταγραφεί, να ξυθεί, πρέπει να έχεις μεγεθυντικούς φακούς. Το 3.500 λοιπόν π.Χ. οι πρόγονοί μας είχαν τέτοιους μεγεθυντικούς φακούς. Και μάλιστα ήρθε αυτό τώρα, σαν να μας λέει, βγάλτε αυτό το δίθεν που νομίζετε ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Υπάρχει, δεν θέλω. Σκάψτε την ιστορία σας. Και μόλις τη σκάψετε λίγο, να ένα υπέροχο δώρο. Αυτός ο μοναδικός σφραγιδόλιθος. Και αντί λοιπόν που έχονται για Χριστούγεννα να πάτε να κάνετε πάσης φύσεως δώρα, για όσοι μπορείτε, προσπαθήστε αν μη τι άλλο, αυτό που βλέπετε, να το κάνετε δώρο στους αγαπημένους σας. Για να δούμε, θα μπορέσει αυτός ο μικρογλύπτης να σας το φτιάξει έτσι όπως ο αρχαίος. Και σας το λέω έτσι για να καταλάβετε την τέχνη. Που εδώ είναι σαν να βλέπεις μια σκηνή από την Ιλιάδα. Σαν να σου μιλάει ο Όμηρος. 3.500, 1500 π.Χ. Και είναι το μοναδικό δείγμα τεχνολογίας εκείνης της εποχής. Για πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Όχι βέβαια. Αυτά έρχονται σε συνδυασμό με τα όσα μας έλεγε ο καθηγητής Τριανταφυλλίδης για τη συνέχεια της του έθνους από τους Μινωίτες στους Μυκηναίους, στους σημερινούς Έλληνες. Ένα μεγάλο μπράβο σε έναν πραγματικά Έλληνα πατριώτη, τον Δημήτρη τον Κατσίκη, ο οποίος έχει την ιστοσελίδα Hellenic Armors. Ξέρετε τι είναι ο Δημήτρης ο Κατσίκης? Ο Δημήτρης ο Κατσίκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσα κάλλιστα να τον παρομοιάσω με τον σύγχρονο Ήφαιστο. Πράγματι, για τη σφυριλατή είναι αρματοποιός. Άρματα. Τα άρματα. Όχι τα άλογα. Τα άρματα, την πανοπλία. Αυτό που βλέπετε πίσω είναι η πανοπλία των δενδρών σε δική του ιδιοκατασκευή. Δεν θα μπορούσε αυτό να είναι σε ένα μουσείο. Στο πολεμικό μουσείο. Δεν θα μπορούσε να είναι αυτή και διάφορα άλλα δείγματα σε άλλους επιφανείς χώρους. Στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Θα μπορούσε. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν την κληρονομιά μας. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος, ο κάθε Έλληνας, ο οποίος παράγει είτε σφυρίλατη τέχνη, είτε ζωγραφική τέχνη. Χρήστος Γιαννόπουλος. Από τους πλέον εξαίρετους σκητσογράφους, ζωγράφους, ειδικευμένους στα θέματα αρχαίας στρατιωτικής ιστορίας. Και όχι μόνο. Όσοι τον γνώρισα από την εποχή που ήμουν διευθυντής συντάξεως στρατιωτικής ιστορίας εκδόσης Περισκόπιο. Ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς με το έργο του μας δείχνει την εικόνα. Πανοπλία των δενδρών. Πριν από 3.500 χρόνια την βρήκαν. Και πάνω σε αυτή δουλεύουν. Γιατί σας τα δείχνω λοιπόν όλα αυτά? Γιατί είτε σε λένε Γιαννόπουλο, είτε σε λένε Κατσίκη, είτε είσαι ο Αμερικανός ή οι Έλληνες οι οποίοι αρχαιολόγοι συνδράμουν αυτή τη μεγάλη βοήθεια, είτε είσαι ο καθηγητής Τριανταφυλλίδης της γενετικής και μοριακής βιολογίας, όλοι αυτοί αποτελούν μια φάλαγγα πραγματικά Ελλήνων οπλητών, διανοητών, τεχνητών, επιστημόνων, οι οποίοι τι κάνουν όλοι αυτοί μαζί? Προχωρούν χρησιμοποιώντας φάσγανα και έγχη
σε αυτή τη μεγάλη μάχη την οποία ήδη έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια για την αναγέννηση του ελληνισμού. Λέμε, φτιάξτε φιλικές εταιρείες. Να κάποιες φιλικές εταιρείες οι οποίες έχουν ήδη δημιουργηθεί. Να κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παράγουν αποτέλεσμα, παράγουν έργο. Υποστηρίξτε τους. Δείξτε τους την αγάπη τους εμπράκτος. Βοηθήστε τους. Και οι φορείς ας τους προσεγγίσουν, γιατί μέσω αυτών θα δοθεί το παράδειγμα. Παραδείγματα χρειαζόμαστε. Και πώς εμφανίζονται τα παραδείγματα? Σκάβοντας τη γη μας, βλέποντας το αίμα μας. Και μέσα εκεί εμφανίζεται το παρελθόν μας. Ποιος λοιπόν λαός που έχει τέτοιες δυνατές, ατράνταχτες, Ηράκλειες, Ατλάντιες, θεϊκές βάσεις μπορεί να κλονιστεί? Κανείς. Και ιδιαιτέρως εμείς οι Έλληνες που ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε παραδύναμοι τολμητέ και παραγνώμοι κινδυνευτέ και εν της δεινής ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ και σας περιμένω στην αίθουσα Άλτς.